Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η ημερίδα που διοργάνωσε η δικηγόρος Μέρη Χατζικωνσταντίνου στο αμφιθέατρο του Δήμου Παγκαίου στην Ελευθερούπολη. Ομιλητές ήταν η ίδια και ο περιφερειακός σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βασίλης Ανατολίτης, ειδικό σε θέματα αθλητισμού. Το θέμα της ημερίδας ήταν ο αεριστεχνικός αθλητισμός, η βιωσιμότητα των σωματείων, τα εργαλεία χρηματοδότησης, η βελτίωση των υποδομών τους και η τήρηση των βιβλίων. Αυτά που έχουμε σήμερα εμείς να προτείνουμε είναι τις πρακτικές λύσεις για να μπορεί να λειτουργήσει ένα αθλητικό σωματείο, ένα αεριστεχνικό σωματείο, για να μπορεί να επιβιώσει μέσα από την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, αλλά κυρίως αυτό που θέλουμε να μεταδώσουμε και να δώσουμε είναι απαντήσεις και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και σε θέματα που μπορούν να αφορούν τα εργαλεία στη βελτίωση των υποδομών και μιλάμε για οικονομικές διευκολύνσεις που μπορεί να έχει ένα σωματείο, πώς μπορεί λοιπόν να μπει σε προγράμματα, πώς μπορεί να λειτουργήσει μέσα από ΚΔΑΠ, πώς μπορεί μέσα από την εξωστρέφεια να έχει μια πολύ καλύτερη επικοινωνία, τόσο με την τοπική κοινωνία και να μπει και σε μια διαδικασία, αν θέλετε, εξυγχρονισμού, όπου αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ότι γνωρίζοντας πώς λειτουργούν τα ΚΔΑΠ, είναι ακριβώς τα κέντρα απασχόλησης των παιδιών. Αυτό που μας ενδιαφέρει και εμείς να προτείνουμε είναι τα κέντρα απασχόλησης να μπορούν να λειτουργούν μέσα από τον ίδιο τον αθλητισμό, από τις πολύ μικρές ηλικίες, ώστε να μπορούμε να συνδυάσουμε και την απασχόληση των παιδιών τις ώρες που οι γονείς εργάζονται, αλλά ταυτόχρονα και την διάδοση του αεριστεχνικού αθλητισμού σε όλα τα αθλήματα. Να μεταφέρω την εμπειρία μου και τις απόψεις μου και τους υπολείπους εδώ, οι οποίοι εθελοντικά προσπαθούν να κρατάνε το αεριστεχνικό ποδόσφαιρο ψηλά. Η σημερινή ομιλία θα βοηθήσει τα σωματεία της περιοχής στο να αναπτυχθούν περισσότερο για να υπάρξει αθλητισμός πιο έντονος στην περιοχή μας. Αυτό θα το δείτε εσείς τώρα στην πορεία. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε λίγο να δώσουμε κάποιες ιδέες, το ένασμα για μια καλύτερη πορεία στα αεριστεχνικά σωματεία. Το παρόν μεταξύ άλλων στην εκδήλωση έδωσαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας, δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας Μιχάλης Παπαδόπουλος, μέλη της διοίκησης του Δήμου Παγκαίου, φορείς της περιοχής και φυσικά εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο να διοργανώνεις και να παίζεις ποδόσφαιρο, είναι ότι είναι ένας σύλλογος που πρέπει να είσαι και τυπικός πάνω σε αυτά τα θέματα. Και από εκεί και πέρα είναι το οικονομικό πρόβλημα είναι πάντα το νούμερο ένα στα σωματεία τα αεριστεχνικά. Από τότε προπάντων που σταμάτησε η χρηματοδότηση από την πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια. Και αν υπάρχουν δηλαδή τρόποι και μέθοδοι να χρησιμοποιήσουν τα αεριστεχνικά σωματεία ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν οικονομικά, θα είναι πράγματι πάρα πολύ ευχάριστο να το ακούσουμε και να το προωθήσουμε και εμείς τους εκπροσώπους των σωματείων μας. Εμείς θέλουμε τα σωματεία μας και ποδόσφαιρο καλύτερο να παράγουν και στις δύσκολες εποχές αυτές να δίνουν διέξοδο στα παιδιά που δραστηριοποιούνται είτε στην πόλη είτε στα χωριά μας, αλλά από την άλλη και τους παράγοντες να μάθουν τις τυπικές υποχρεώσεις και οι Δήμοι να μπορέσουν να προσφέρουν όσο αφορά τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις, γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Σε μια προσπάθεια που συνήθως οι σύλλογοι αυτοί προσπαθούν εν τον έσω, θα λέγαμε με πόνο ψυχής, να μπορέσουν να κρατηθούν, να δημιουργήσουν και να δώσουν ζωή στον τόπο που προσπαθούν να κρατήσουν την νεολαία και να φέρουν πραγματικά και τον αθλητισμό μέσα στα σπίτια της κάθε οικογένειας. Επομένως, μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Κειμένου να ενημερωθούν οι αεριστεχνικοί, κυρίως αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Παγκαίου και όχι μόνο, του νομού Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, ώστε να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι ως σύλλογοι και αυτοί, αλλά και συνεργασία και με τους Δήμους, να μπορέσουν να υποβάλουν προτάσεις σε διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που προκύπτουν, ώστε να βελτιωθούν και οι εγκαταστάσεις, αλλά και οι σύλλογοι να είναι ικανοί να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.